Μηχανήσου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κόνσουλα, προς τον Υπουργό Υγείας. Οπότε σας αφορά και κάπως ιδιαίτερα. Σας καλωσορίζουμε, να είστε καλά. Δίνουμε το λόγο στον... θα προχωρήσουμε στην, με αριθμό 675 από 17/3/16 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Δεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Μονίλη Κόνσουλα, προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και τα προβλήματα λειτουργίας της νευρολογικούς τομής. Στην ερώτηση θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Το λόγο έχει ο κύριος Κόνσουλας για να αναπτύξει την ερώτησή του σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που και εσείς αλλά και οι γονείς, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και οι εκπαιδευτικοί δυναμώνουν τη φωνή μας σήμερα σε μια πολύ σημαντική ερώτηση και θέλω να ταυτιστώ με την άποψη του κυρίου Υπουργού ότι τα προβλήματα της υγείας είναι διαχρονικά. Κανείς δεν κατηγορεί την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι έχει κληρονομήσει μηδενικά προβλήματα. Κύριε Υπουργέ, όμως θέλω σε αυτό το σημείο να εκφράσω για άλλη μια φορά την δυσαρέσκειά μου, γιατί από τις 27 ερωτήσεις περίπου η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να απαντήσει μόνο τις 7 σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Παράλληλα, όμως, να σας ευχαριστήσω γιατί εσείς σήμερα είστε εδώ. Έστω και με εξαναβολή 4 φορές την ερώτηση για το νοσοκομείο της Ρόδου. Δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά την κυβέρνηση συνολικά. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω και θα το καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, ότι από τις 2 Φεβρουαρίου έχω καταθέσει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και σε εσάς. Κάνατε αποδεκτό, πρέπει να πούμε, το αίτημα να συζητηθεί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων τα θέματα υγείας στα νησιά και στο νοσοκομείο γενικότερα. Έστω και σήμερα όμως συζητούμε ένα θέμα, μέρος αυτής της διάστασης που ανέφερα, για το νοσοκομείο της Ρόδου. Ξέρετε, το νοσοκομείο της Ρόδου, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, είναι ένας βασικός πυλώνας που αντιμετωπίζει την υγεία όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά στο Νότιο Αιγαίο γενικότερα. Είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας υγείας στη Δωδεκάνησο, στις Κυκλάδες και στο Ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, στη Ρόδο ο πληθυσμός το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται, όχι διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται. Γνωρίζετε, είστε γιατρός, είστε νησιώτης. Φαντάζομαι ότι έχετε την ίδια ανησυχία με εμάς. Η υποστελέχωση του νοσοκομείου της Ρόδου σε αυτό το επίπεδο σήμερα είναι τραγική, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε, να σας πω μόνο ότι ο δείκτης υποστελέχωσης στο νοσοκομείο ξεπερνά κάθε όριο σε όλη την επικράτεια. Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω ότι από τις 148 οργανικές θέσεις γιατρών είναι κενές οι 70. Μόνο 78 γιατροί υπηρετούν από τις οργανικές θέσεις. Από τις 489 θέσεις νοσηλευτών είναι κενές οι 238, κύριε Υπουργέ. Καταθέτω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, υπόμνημα των Ένωση του Ένωση Γιατρών Νοσοκομείου Ρόδου και Κέντρων Υγείας, η οποία κοινοποιήθηκε και στον εισαγγελέα της Ρόδου για την ανησυχία, να εκφράσει την ανησυχία του ιατρικού κόσμου, του φαρμακευτικού, του νοσηλευτικού για τα θέματα της υγείας στο νοσοκομείο. Καταθέτω επίσης στα πρακτικά το πόρισμα και την απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου, που δηλώνει αυτή τη διάσταση. Και πρέπει επίσης να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι μεταξύ άλλων των προβλημάτων χρειάζεται μια μόνιμη λύση σε ό,τι αφορά το ημοδυναμικό. Ξέρετε, πιστεύω, κύριε Υπουργέ, έχετε ασχοληθεί και το γνωρίζω και πρέπει να εκφράσω ευχαριστίες δημόσιες, γιατί δείξατε ευαισθησία. Όμως, για να είμαστε σύντομοι και με τον χρόνο, πρέπει, κύριε Υπουργέ, να αυτονομηθεί το τμήμα ημοδυναμικού εργαστηρίου για να υπάρχει μόνιμη και βιώσιμη λύση. Όπως επίσης πρέπει να αυτονομηθεί, κύριε Υπουργέ, και το τμήμα ογκολογίας που προβλέπεται από το οργανόγραμμα, γιατί γνωρίζετε τις συνέπειες, θα προαναφέρατε εσείς συνέπειες και από άλλα νοσοκομεία. Και θέλω να πω επίσης σε αυτό το σημείο ότι η Δημοκρατική της Ρόδο αναφέρει σε πρωτοσέλιδό του: ακούει κανείς, καταραίει το νοσοκομείο της Ρόδου. Και η Ροδιακή, μια άλλη ημερήσια εφημερίδα, αναφέρει: οργή, δεν θέλουμε να δώσουμε τη θέση της αλληλεγγύης και τα αισθήματα των κατοίκων που έχουν για τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, οι ασθενείς που ταλαιπωρούνται, οργή. Σας παρακαλώ λοιπόν, γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, άμεσες λύσεις τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόνσουλα για την ανάπτυξη στην πρωτολογία του. Το λόγο έχει ο αναπληρωτής υπουργός κύριος Πολάκης για την πρωτολογία απάντησης. Κύριε Κόνσουλα, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα ήθελα να είναι και ο κύριος Κρεμαστινός εδώ που έχει μια αντίστοιχη ερώτηση για να μην τα λέμε δύο φορές. Λοιπόν, καταρχήν, το νοσοκομείο της Ρόδου όπως και όλα τα νοσοκομεία της χώρας, αυτή η κυβέρνηση τα στήριξε και φέτος για να εξασφαλίσει τη λειτουργία τους και ειδικά στο τέλειωμα του 2015. Ενώ είχε προϋπολογιστεί ότι το νοσοκομείο της Ρόδου θα έπαιρνε από τον προϋπολογισμό που είχατε κάνει εσείς ως κυβέρνηση πριν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό
9.656.599 ευρώ για το 2015, τελικά αποδόθηκαν 10.510.000 ευρώ για το 2015, σχεδόν 1 εκατομμύριο παραπάνω, και στο φετινό προϋπολογισμό προβλέπονται 10.630.000 που πιστεύουμε ότι καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών που υπάρχουν. Υπάρχει δηλαδή αποτυπωμένη σαφώς η οικονομική ενίσχυση του νοσοκομείου. Δεύτερο, στην προκήρυξη η οποία ήδη αρχίζουν να διορίζονται από τις ΥΕ και τις ΠΕ, το νοσοκομείο της Ρόδου έχει πάρει, και μιλάω για την προκήρυξη των 985 του Νοεμβρίου που ολοκληρώθηκε και έχουν βγει τα τελικά αποτελέσματα για τις 3 από τις 4 κατηγορίες μένουν των ΔΕΕ, έχουν βγει τα προσωρινά, θα βγουν σε πολύ λίγες μέρες και τα οριστικά. Έχετε πάρει 21 άτομα, κύριε Κόνσουλα. 21 άτομα έχετε πάρει. Αυτό δεν το βλέπουν οι δύο εφημερίδες σας? Πότε ξαναπήγαν 21 άτομα μαζί ή θα ξαναπάνε τα τελευταία 7-8 χρόνια? Και μιλάω συγκεκριμένα. 3 ΠΕ νοσηλευτικής, 1 ΠΕ φαρμακοποιών, 1 ΙΕ βοηθό θαλάμων, 1 ΤΑΦΕ ιατρικών εργαστηρίων, 6 ΤΑΦΕ νοσηλευτικής, 2 ΤΑΦΕ ραδιολογίας ακτινολογίας, 5 ΔΕΕ βοηθών νοσηλευτών, 1 ΔΕΕ βοηθών ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων και 1 ΔΕΕ χειριστών εμφανιστών. Αυτοί, δηλαδή 21 άτομα από την προηγούμενη προκήρυξη. Δεύτερο, έχουν πάει επικουρικοί γιατροί και τους ξέρετε. Έχουν πάει ένας καρδιολόγος και διορίστηκε και δεύτερος που δεν πήγε, ξαναδιορίστηκε. Είναι 2 θέσεις χειρουργών, πήγε ο ένας. Ο άλλος διορίστηκε, δεν δέχτηκε, ξαναδιορίστηκε ο επόμενος, να δούμε αν θα πάει. Και μία θέση χειρουργού στα ΤΕΠ, δεν δέχτηκε και ξαναδιορίστηκε και ο επόμενος. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Άμα θέλει να πάει, θα πάει. Άμα βάλουμε τον πιστόλι κανένας να πάει. Λοιπόν. Εκκρεμούν μια σειρά από διορισμοί οι οποίοι είναι όλοι καλυμμένοι σε επίπεδο πιστώσεων για επικουρικούς, που μόλις υπάρξει η διαθεσιμότητα θα πάνε. Και είναι μια θέση ουρολόγου, μια θέση παθολογανατόμου, μια θέση επεμβατικού καρδιολόγου, έχει ζητηθεί επίτηδες έτσι, και μια θέση παθολόγου γενικού γιατρού, δεν υπάρχει γιατρός στη λίστα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επίσης ξέρετε ότι τελείωσε το Κέλπνο, που από την προκήρυξη του Κέλπνο των 100 γιατρών και των 400 νοσηλευτών παίρνετε 2 γιατρούς για τη μονάδα, 5 και ένα 6 και 2, 8 νοσηλευτές για τη ΜΕΘ και παίρνετε και ένα νοσηλευτή για τη μονάδα εφραγμάτων. Και αυτά είναι γνωστά και ανακοινωμένα. Και ήδη οι γιατροί άρχισαν να διορίζονται. Επίσης, αυτά δεν τα ξέρετε, τα μέχρι τώρα τα ξέρετε. Άρα, το να βγαίνουν και να λένε διάλυση, καταστροφή, δηλαδή πριν τι γινότανε.